30 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο στην Εθνική προς τον Άγιο Νικόλαο. Διακλάδωση για το μουχό που διακρίνεται στην πρωινή ομίχλη. Στέλιδα λέγεται η περιοχή που περνούσε συχνά τις διακοπές του Όλοφ Πάλ με την οικογένειά του. Και Μοχός, η δεύτερη πόλη που τον διεκδικεί, μια και επίτιμος δημότης της ήταν από το Σεπτέμβριο του 85. Εκεί οι ντόπιοι, μεγάλοι και μικροί, τον κλαίνε και τον μυρολογούν σαν αδικογαμένο στην τοπική τους, σε μια γλώσσα που ο ίδιος δεν μίλαγε, αλλά που σίγουρα μπορούσε να διαβάσει τις εκφράσεις, τις χειρονομίες και τα ζεστά χαμόγελα του ντόπια. Θα βγαίνει που μεταδόθηκε αστραπή σε όλο τον κόσμο. Πολύ περισσότερο στο χωριό, που η άγαπη, η απειλή του χωριού, αυτή η απειλή χωρική, είχαν έρθει σε επαφή μαζί του. Τον είχαν κεράσει, τον είχαν χαιρετήσει, τον είχαν αγκαλιάσει, του είχε μιλήσει έστω και με τη γλώσσα των νοημάτων, για όσους δεν καταλάβαιναν, με την γλώσσα της έκφρασης του ανθρώπου που δείχνει την αγάπη του, με την γλώσσα που μιλάει πιο βαθιά στην ψυχή, παρά την γλώσσα των γραμμάτων. Ναι, πολύ τώρα στεναχωρήθηκα, διότι είναι και πολύ καλή. Και ξέρω αν θα ξεναχωρήθηκα. Αρχικούμε, αν είναι το νεχωρητό, θα του κάνω ένα γλάψο μόνο και πολύ. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλαγαν να το πιστέψουν ότι αυτός ο τόσο απλός, ο τόσο μεγάλος, αλλά απλός άνθρωπος, σκοτώθηκε. Μπορώ να πω ότι τον θαύμασα πάρα πολύ, γιατί ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα, ένας πρωθυπουργός να φέρεται έτσι με τόσο μεγάλη απλότητα στους γύρω του. Τώρα που πέθανε, νιώθω ότι υπάρχει ένα κενό αυτή τη στιγμή σε όλη την ανθρωπότητα και ότι δεν είναι πολύ δύσκολο να το δει. Το αγάπησε γιατί ήταν ο άνθρωπος που αντιμετώπιζε απλά, απλούστατα, σαν οποιοδήποτε άνθρωπος, ενός χωριού μιας πόλης, ενός εργοστασίου, ενός γραφείου. Ήξερα τον κόσμο πολύ καλύτερο και την ημέρα που το έμαθα για το θάνατό του, απογοητεύτηκα. Πήραμε την απόφαση. Ομόφωνα. Να κηρύξω την ημέρα του κράτους του χωριού. Εσείς τι σημαίνει να κάνω μια επιδημόσια λέηση. Από τα χέρια άνθρωπο, δεν θα σε κοιτάζει. Στο λιποτράπεζο, το θυμιατό, τυρακί, καλιτσούνια, τυρί, σταφίδες και μυγδαλάκια. Ένα κλαδί ελιάς με τη φωτογραφία του. Στη Μακαρία. Μακαρία. Μάλλον από το που είχαμε ζήσει εδώ στο χωριό, που είχαμε γιώσει σαν χωριανό. Και όπως είπανε,
όπως είπαν οι ίδιοι οι συμπατριώτες του, όπως είπε χαρακτηριστικά κάποιος, έγραψε μάλλον εκεί πέρα που το σκοτώσανε ότι σκοτώσαν τον Περιστέρη της Ειρήνης, το ίδιο είπαμε κι εμείς. Πάλι τα λύπη. Μνημόσυνα με μυρολόγια. Όπως ταιριάζει σε κριτικό που απόθανε μακριά από το σπίτι του. Στη ξενιτιά, στον πόλεμο. Σαν φτάσει το πατέρι, οι δικοί του έρνουν τη φωνή του. Πιάνουν τη φωτογραφία του και αρχίζουν να του κλαίνε αυτοσχεδιάζοντας. Μάση κι αν είναι πόθανες βλαστέ μου. Πάντα θα ζεις στον κόσμο κάτω Θεέ μου. Γιατί κάνες πολλά καλά Χρυσέ μου. Και σε θύμα το κόσμος Αντισέ μου. Σταλίδα, λίγες μέρες μετά τις σουηδικές εκλογές, πέρσι το Σεπτέμβρη, έτσι όπως αποθανάτησε το κλέντι ο φακός ενός αρασιτέμου. Επίνιο του μοχού η Σταλίτα, το Λοφπάλμε και η γυναίκα του πήραμα ήλιο, θάλασσα, ίσως και την άνθρωπη ζεστασιά που τόσο φουντολά παρέχει στην Ιδία. Η τελευταία φορά που ήρθε, το 1985, μετά τις εκλογές του Ιδία για τέταρτη πρόεδρος της κυβέρνησης, πήρε τηλέφωνο και μου είπε, σε δύο μέρες θα είμαι κοντά σου. Πράγματι, το περιμέναμε στο αεροδρόμιο και λέγοντας του πως του έχω ένα σοφέρ και ένα αυτοκίνητο για να περάσει τις διακοπές του, μου απάντησε ούτε σοφέρ, ούτε αυτοκίνητο, ούτε φρουρού. Θέλω να περάσω έτσι απλά κοντά σας τις διακοπές μου. Σε νεκρόσιμο αφιέρωμα είναι ίσως ατέλειαστες τέτοιες σκηνές πανηγυριού, θα πω πολύ. Αλλά ένας άνθρωπος με τη ζεστασιά και τη ζωντάνια του Λοφπάλμε ούτε κλαίγεται ούτε μυρολογιέται. Σφραγίζει την καρδιά και τον νου αυτών που τον γνώρισαν. Και οι κάτοικοι του Μοχού θα τον θυμούνται πάντα μεγαλόκαρδο, να χορεύει στην αγκαλιά, να γελάει, να τρώει και να πίνει μαζί τους.